σημείων αντιλεγόμενων χαρακτηρίζεται εν είδη προφητείας ήδη στο Ευαγγελικό κείμενο το πρόσωπο του Χριστού. Ένας από τους λόγους διαμάχης ή έντονων διεργασιών, ζυμώσεων και αναζητήσεων από τους Αποστολικούς ήδη χρόνους έως και τα μέσα του 9ου μετά Χριστόν αιώνος ήταν εάν επιτρέπεται να εικονιστεί ο Ιησούς Χριστός με δεδομένο ότι ο ίδιος είναι Θεός. Το επικίνδυνο ενδεχόμενο οι χριστιανοί να ανατρέψουν την ευαγγελική απελευθέρωση από τη λατρεία των ειδώλων και να την αντικαταστήσουν με τη λατρεία ενός άλλου ειδώλου του εικονισμένου με διάφορα μέσα Ιησού Χριστού εν προκειμένου, ήταν ορατό. Η διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως προκύπτει από την Ιερά Παράδοση, διέσωσε και ερμήνευσε με τέτοιο τρόπο τα περί της ιστορήσεως του προσώπου του Ιησού Χριστού, προβάλλοντας μια κεφαλαιόδους σημασίας λεπτομέρεια, η οποία καθιστά μοναδική την περίπτωση του Ιησού Χριστού. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της τριαδικής θεότητας των χριστιανών, ενανθρωπίζεται, λαμβάνει ανθρώπινη σάρκα, ολόκληρη δηλαδή την ανθρώπινη φύση και την ενώνει μαζί με την θεϊκή φύση σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, ο οποίος πλέον είναι ο Χριστός του Θεού. Οι δύο φύσεις ενυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο αρμονικά, χωρίς η μία να λειτουργεί εις βάρος της άλλης. Όταν η ανθρώπινη φύση πεθάνει, η θεϊκή φύση θα αναστήσει την θνητή ανθρώπινη και θα της έχει χαρίσει την θέωση. Υπό το πρίσμα αυτής της διδασκαλίας της Εκκλησίας, το οποίο διαμορφώνεται σταδιακά εν μέσω πολλών αιρέσεων, δοκιμασιών, διαμαχών κλπ. Με δύο κομβικά σημεία, την Τετάρτη και την Εβδόμη Οικουμενικές Συνόδους, οι οποίες αποφαίνονται περί των δύο φύσεων του Χριστού και περί της τιμητικής προσκυνήσεως της εικόνος Του, δίδεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να εικονίσουν την θεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού, καθότι θεϊκή είναι αδύνατον ή αναποτελεσματικό να εικονιστεί, δίνοντάς της τα χαρακτηριστικά που εκείνοι θέλουν ή που κάθε φορά απαιτούνται από τις ιστορικές περιστάσεις. Δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία εάν ο Χριστός είχε γένια ή ποιο ήταν το χρώμα των ματιών του, ούτε αν ήταν ψηλός και άλλα παρόμοια δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. Αυτό που έκανε την ειδοποιώ διαφορά ήταν η ενσάρκωση του Θεού και η θέωση δια της προσλήψεως αυτής της εν γέννη ανθρωπίνης φύσεως. Μέσα στα στενά περιθώρια της παρούσης εκπομπής δεν δίδεται η δυνατότητα ενδελεχούς ερεύνης και πλήρους αναπτύξεως του θέματος, καθώς τα δεδομένα είναι πάμπολα. Σκοπός μας είναι αφενός να διερευνήσουμε τις θεολογικές και ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση, σε δεδομένη χρονική στιγμή, της μορφής του Χριστού ως φιλοσόφου, σε έργα τέχνης εν προκειμένου της γλυπτικής και να επισημάνουμε κάποια παραδείγματα προς επιβεβαίωση και επιστημονικό σχολιασμό. Ας σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι ελάχιστα δείγματα ζωγραφικής έχουν διασωθεί πριν την οικονομαχία, πολύ δε λιγότερα κατά την πρώιμη εποχή των 3ου, 4ου, 5ου ή και 6ου μετά Χριστόν αιώνος. Έτσι, με την ευκαιρία που μας δίνει σήμερα η κατά Χριστόν ανίστακτη, φιλοπρόοδος και φιλόμουσος μέρημνα του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Πατρός Παναγιώτου Καποδιστρίου, τον οποίο και ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας για την ευγενική του πρόσκληση, καθώς και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, τα στάδια που θα αναπτυχθούν διερευνητικώς θα είναι: η σχέση του διδασκάλου και καθηγητού με τους μαθητές, όπως οριοθετείται από τον ίδιο τον Ιησού στα Ευαγγελικά κείμενα; η ταύτιση του θείου διδασκάλου με την Θεία Σοφία και την ανάδειξή του ως του κατεξοχήν φιλοσόφου ή σοφού ανδρός; το πρόβλημα της διαδοχής εκείνου και μετέπειτα των άμεσων συνεργατών του; η οικειοποίηση από τους διαδόχους της θέσης και των χαρισμάτων του Κυρίου; ο ρόλος των μεγάλων πόλεων όπως η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια στη δημιουργία φιλοσοφικών κατηχητικών σχολών στον απόϊχο της ανάλογης εθνικής παράδοσης που είχε αναπτυχθεί σε αυτές και με δεδομένο ότι σε αυτές τις πόλεις αναπτύχθηκαν ταχύτατα μεγάλες και δραστήριες χριστιανικές κοινότητες;
πώς η λατρεία της Εκκλησίας επηρεάζεται από κοσμικά στοιχεία τα οποία υιοθετεί και καθιερώνει ως χριστιανικά και τέλος πώς διορατών συμβόλων καθιερώνεται και θεσφατοποιείται η φιλοσοφική αξία των διαδόχων του Κυρίου, δηλαδή των επισκόπων. Μέσα από τη διδασκαλία του ο Χριστός οριοθετεί τη σχέση μεταξύ εκείνου και των Αποστόλων και των υπολείπων. Εκείνος είναι ο διδάσκαλος και εκείνος είναι ο καθηγητής. Μάλιστα προτρέπει τους ακροατές του να μην αποκαλέσουν κανέναν άλλον πάνω στη γη διδάσκαλο και καθηγητή, διότι ο τίτλος αυτός ανήκει μόνο στο Χριστό του Θεού, ο οποίος ήλθε να διδάξει και να αποκαλύψει στον κόσμο τη γνώση περί του αληθινού Θεού και περί εκείνου τον οποίο απέστειλε στον κόσμο. Λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος. «Ημείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται, ημίγαρ». Έτσι λοιπόν όλοι οι πιστοί είναι μαθητές του μόνου διδασκάλου και μόνου φορέα της Θείας Σοφίας. Για τον λόγο αυτό, μέχρι να αποκληθούν ιστορικά χριστιανοί, ονομάζονται μεταξύ τους Άγιοι και μαθητές. Τούτη επωνυμία ενισχύεται από την τελευταία εντολή του Ιδρυτού της Πίστεως. «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Η ιδέα απουσία του ουδόλως είναι ανησυχητική, καθώς άλλος παράκλητος θα έλθει, ο οποίος θα διδάσκει το σώμα της Εκκλησίας έως της συντελείας. Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη καθολική του επιστολή, συμβουλεύει τους μαθητές πώς θα ξεχωρίζουν εκείνους που κατέχουν το της αληθείας πνεύμα από όσους διακατέχονται από αυτό της πλάνης. Έτσι λοιπόν, δημιουργείται ένα ισχυρό δίπολο διδαχής και μάθησης ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας, το οποίο μοιάζει να είναι ακατάλυτο. Τα ευαγγελικά κείμενα διασώζουν δύο περιστατικά που αποκαλύπτουν τη συνείδηση του ίδιου του Ιησού περί της εν αυτό θεϊκής σοφίας. Το πρώτο είναι όταν δωδεκαετής έρχεται με τη μητέρα του και τον Ιωσήφ στο ναό των Ιεροσολύμων και ευρίσκεται εν μέσω των διδασκάλων του νόμου να αποκρίνεται με αξιοθαύμαστη παρησία στις απορίες τους. Και το δεύτερο, όταν πλέον επιστρέφει από το βάπτισμα στον Ιορδάνη, όπου έλαβε ως κληρονομιά την παρακίνηση του Θεού, πατρός αυτόν να ακούμε, ανεβαίνει στη Ναζαρέτ και εν μέσω συναγωγής ζητά να αναπτύξει χωρίο από τον προφήτη Ισαΐα, ομολογώντας ο ίδιος ότι η προφητεία «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου ένε και νέχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής, απέσταλκέν με Κυρί ξεχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστείλετε θραυσμένους εν αφέσι, κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών», εκπληρώθηκε στο πρόσωπό του. Πλείς τα άλλα ευαγγελικά παραδείγματα διδασκαλίας του Κυρίου ακολουθούνται από την ομολογία ότι όλος ο λαός θαύμαζε αυτά που άκουγε από εκείνον, καθώς δεν είχε ξαναμιλήσει άνθρωπος σαν αυτόν και ότι κατεσχύνονταν από τις απαντήσεις του όσοι τον δοκίμαζαν πονηρά. Έτσι λοιπόν, τόσο ο Ιησούς όσο και οι μαθητές του αναγνωρίζουν σε εκείνον την απόλυτη αυθεντία της θεϊκής σοφίας. Ως Μεσσίας ο Χριστός συνιστά έκφραση της θεϊκής σοφίας για την εκπλήρωση του σχεδίου της σωτηρίας. Το πρόσωπό του συγκεντρώνει την Θεία Σοφία και την Θεία Δύναμη, με την οποία επιτελεί θαύματα και δωρίζει τη σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, διατυπώνει το κήρυγμα της Εκκλησίας. «Ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν, ως εγεννήθη ημείν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωσης». Το κενό της διδασκαλικής αυθεντίας μετά την ανάληψή του έχει ήδη θεραπεύσει ο Ιησούς, υποσχόμενος τον επάξιο αντικαταστάτη του. Σας διαβάζω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο σε απόδοση στα Νέα Ελληνικά. «Έχω πολλά ακόμα να σας πω», λέει στους μαθητές κατά το τελευταίο δείπνο, «αλλά δεν μπορείτε τώρα να τα κρατήσετε και να τα εννοήσετε. Όταν όμως έλθει εκείνος, δηλαδή το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια που αναφέρεται στο έργο της σωτηρίας. Διότι δεν θα μιλήσει και εκείνος από τον εαυτό του, άσχετα από τον Πατέρα και εμένα, αλλά θα πει όσα ακούσει από τον Πατέρα
και θα σας αναγγείλει όσα πρόκειται να συμβούν. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, διότι από το δικό μου απεριόριστο πλούτο θα λάβει και θα τα αναγγείλει σε εσάς. Όλα δε όσα έχει ο πατήρ είναι δικά μου. Δια τούτο και σας είπα ότι ο παράκλητος θα λάβει από τους δικούς μου θησαυρούς της σοφίας, οι οποίοι είναι και του πατρός, και θα αναγγείλει αυτά σε εσάς. Την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής, ξεκάθαρα και εν μέσω χιλιάδων λαού, ξεχωρίζουν οι πρόκλητοι της Εκκλησίας, φορείς πλέον του υποσχεθέντος παρακλήτου και ως εκ τούτου διάδοχοι διδάσκαλοι του ενός διδασκάλου. Οι Απόστολοι, εξοπλισμένοι πλέον, εξακοντίζονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γνωστού τότε κόσμου και ιδρύουν εκκλησίες, τις οποίες φροντίζουν με ανίστακτη μέρημνα για κατήχηση και διδασκαλία. Συνεχώς περιοδεύουν και επισκέπτονται τις εκκλησίες. Δημιουργούν τοπικές αποστολικές παραδόσεις, οι οποίες μεταφέρονται ως συνειδητή πίστη από γενιά σε γενιά. Με την πάροδο του χρόνου ορίζουν διαδόχους γνήσιους φορείς της θεϊκής σοφίας όπως κληροδοτήθηκε από τον Ιησού στους μαθητές και όπως πλέον το Πνεύμα διδάσκει. Η πρώτη γενιά διαδόχων διδασκάλων που συνυπήρξε με τους Αποστόλους ήταν οι προφήτες και μετά από αυτούς οι διδάσκαλοι, οι οποίοι είχαν προέλθει από προσωπικές επιλογές των Αποστόλων και ως εκ τούτου θεωρούνταν αυθεντίες, όπως ο Πολύκαρπος Μύρινης, ο Ιγνάτιος Αντιοχίας και άλλοι. Αυτό σημαίνει ότι οι αυθεντίες δεν είχαν ανάγκη συμβόλων της αξίας τους. Εν συνεχεία και αφού εξέλιπαν όλοι αυτοί, ο Σύλλογος των Πρεσβυτέρων κάθε πόλης προκρίνει έναν από τα μέλη του, ο οποίος επιφορτίζεται εκτός των λειτουργικών καθηκόντων με την εποπτεία της διδασκαλίας, της κατήχησης, του κηρύγματος, του ελέγχου των οικονομικών, της ομαλής λειτουργίας της κοινότητας, διευθετεί υποθέσεις και κυρίως δραστηριοποιείται βάσει του χαρίσματος που μεταδόθηκε σε αυτόν από την χειροτονία. Εκφράζει τον Σύλλογο των Συμπρεσβυτέρων και ενίοτε ελέγχεται από αυτόν. Προϊόντος του χρόνου αποκτά ιδιαίτερη εξουσία και διαμορφώνεται έτσι ο θεσμός των επισκόπων με τη σημερινή του σχεδόν μορφή, γνήσιοι και απόλυτοι διάδοχοι εις τύπων και τόπων του Χριστού. Υπάρχουν επίσκοποι σε πολλές πόλεις, οι οποίοι όμως επηρεάζονται ή είναι υπό την επιρροή του πλησιέστερου επισκοπικού θρόνου μεγάλης πόλης. Έτσι όλες οι επισκοπές, πέριξ της Μεσογειακής Λεκάνης, υπάγονται στην επιρροή θρόνων που τιμήθηκαν με υπερδιοικητικά πρεσβεία τιμής και αποτέλεσαν τα 5 εκκλησιαστικά κέντρα ενότητας και κοινωνίας όλων των τοπικών εκκλησιών της Οικουμένης στην ορθή πίστη και στην αγάπη. Η σύζευξη της υπερδιοικητικής αυθεντίας σε ζητήματα πίστεως με την κανονική διοικητική ευθύνη επί των 5 πατριαρχικών περιφερειών δια των πρεσβείων τιμής υπήρξε η βάση του κανονικού θεσμού της πενταρχίας των πατριαρχών. Η θρόνη, σύμφωνα με τα πρεσβεία τιμής, ήταν πρώτος της Ρώμης, δεύτερος της Νέας Ρώμης, τρίτος της Αλεξάνδρειας, τέταρτος της Θεοπόλεως Αντιοχίας και πέμπτος αυτός των Ιεροσολύμων. Κάθε αναρριχόμενος στο θρόνο Πατριάρχης πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία με όλους τους άλλους Πατριάρχες. Το δε ορθό κήρυγμα και η αγάπη μεταξύ τους αισθητοποιείται με την αναγραφή και μνημόνευση των ονομάτων τους στα δίπτυχα. Κάθε θρόνος δηλαδή δεν αποτελεί κλειστή διοικητική μονάδα, αλλά ζει από την ίδια του κανονική κεφαλή σε συνεχή κοινωνία και ενότητα με όλες τις τοπικές εκκλησίες των άλλων πατριαρχικών θρόνων. Εύλογα θα αναρωτηθείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά που σας αναφέρω με το θέμα μας. Όλα αυτά είναι μια μακρά αλυσίδα συνθήκων και καταστάσεων που αποτέλεσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κυοφορήθηκε η ιδέα του Χριστού ως φιλοσόφου και γεννήθηκε ως εικόνα για να εξυπηρετήσει δεδομένες ανάγκες που προέκυψαν τη δεδομένη συγκυριακή στιγμή. Δεν μας προξενεί απορία γιατί στην εικονογραφία του 12ωρτου ή άλλων σκηνών από τη ζωή του Χριστού
τόσο εκείνος όσο και ο όμιλος των Αποστόλων διαφέρουν ενδυματολογικά από τους υπόλοιπους Ιουδαίους, ενώ είναι και εκείνοι Ιουδαίοι και θα έπρεπε να έχουν ένα κοινό ενδυματολογικό κώδικα. Η Εκκλησία, και λέγοντας Εκκλησία εννοώ τη συνείδηση του σώματος των πιστών, σπανιότατα δημιουργεί ένα τύπο και τον επιβάλλει. Αντιθέτως, γνωρίζουμε ότι κυρίως χρησιμοποιεί υπάρχοντα σχήματα και τα μετανοηματοδοτεί. Για παράδειγμα, οι όροι πατήρ και υιός στη θεολογία, η βασιλική και η θόλη στην αρχιτεκτονική, οι αγιασμοί καθαρμοί στη λειτουργική, κάτι ανάλογο συμβαίνει για να αναδειχθεί η επισημότητα και η διδασκαλική ή φιλοσοφική αυθεντία του κηρύγματος, το οποίο κυρίως θεραπεύει ο επίσκοπος, ο οποίος όμως τώρα αισθάνεται την ανάγκη να χρησιμοποιήσει και να περιβληθεί σύμβολα, τα οποία οι αυθεντίες, δηλαδή οι Απόστολοι, οι Προφήτες και οι Διδάσκαλοι, δεν είχαν καμία ανάγκη. Το κήρυγμα θα πρέπει να εκφωνείται έτσι όπως έχει συνηθίσει ο λαός να ακούει και να σέβεται τους φιλοσόφους, οι οποίοι δίδασκαν σε αντίστοιχες σχολές. Τι εννοώ? Στις δύο μεγάλες πόλεις, για παράδειγμα, Αλεξάνδρεια και Αντιόχεια, υπάρχει μεγάλη παράδοση και ισχυρή στη διδασκαλία της φιλοσοφίας, της ρητορίας κλπ. Μάλιστα, όπως γνωρίζουμε από την εκκλησιαστική ιστορία, οι πόλεις αυτές, εξαιτίας των φιλοσοφικών θεολογικών τους σχολών, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την κατήχηση του μεγάλου αριθμού πιστών, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και διατύπωση των δογμάτων της πίστεως. Στην Αλεξάνδρεια, όπως πληροφορούμαστε από τις πηγές, η φιλοσοφική θεολογική σχολή είχε τόση επιρροή, ώστε εκατοντάδες ή και χιλιάδες κόσμου έρχονταν καθημερινά για να ακούσουν τη διδαχή του Πάντενου ή του Δημητρίου ή του Κλίμεντος ή του Οριγένους και άλλων. Κατέληξε δε ο διευθυντής της σχολής να είναι και ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στην Αντιόχεια. Οι πόλεις αυτές ήταν δύο από τις πέντε που υπό την επιρροή τους είχαν δεκάδες και εκατοντάδες μικρότερες επισκοπές. Η διδασκαλία που εκπορευόταν από τον επίσκοπο που καθόταν στο θρόνο της Αλεξάνδρειας είχε δογματικό κύρος και επηρέαζε αναλόγως και τους υποκειμένους. Στην Αλεξάνδρεια, όπως προσφάτως αποδείχτηκε, λειτουργούσαν εκπαιδευτικά συγκροτήματα τα οποία διατηρούσαν ένα συγκεκριμένο τύπο. Επιμήκης ορθογώνιες αίθουσες διδασκαλίας, στο εσωτερικό των οποίων με κτιστά τυχεία διαμορφώνονται ημικυκλικές ή αψιδωτές σε κάτωψη εξέδρες με αναβαθμούς. Οι αναβαθμοί περιτρέχουν τους τρεις πλευρικούς τείχους κάθε αίθουσας και απολύγουν σε καθηγητικό θρόνο στην κορυφή, στο κέντρο κάθε εξέδρας. Τον τύπο αυτό δανείζεται η Ναϊκή Αρχιτεκτονική και τον τοποθετεί ανατολικά της Αγίας Τράπεζας, ώστε να ανέρχεται ο επίσκοπος και ως άλλος Χριστός να αναγνώσει το ευαγγελικό ανάγνωσμα και εκ καθέδρας να ερμηνεύει και να διδάσκει τα νοήματα της Θείας Σοφίας ως απευθείας διάδοχος του Ιησού Χριστού και ισχυρός κρίκος της αλυσίδας που οδηγεί στους Αποστόλους. Το γνωστό μας σύνθρονο δεν αποτέλεσε πρωτότυπη χριστιανική δημιουργία, αλλά υιοθέτηση μιας αρχαιότερης αρχιτεκτονικής κατασκευής με σαφή και εύληπτο λειτουργικό προορισμό, η οποία στο χώρο του πρεσβυτερίου ενσωματώθηκε ως σύμβολο της λειτουργικής της ιδιότητας εν προκειμένου της διδασκαλίας. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πνευματική διεργασία που πρόβαλε τον Κύριο Ιησού ως ιερό διδάσκαλο ακόμα και στο πεδίο της αυτοκρατορικής ιδεολογίας και της εικονογραφίας, ενώ ανέδειξε τον χριστιανικό ναό σε διδασκαλείο της Θείας Σοφίας. Είναι αξιοπρόσεκτο το παράδειγμα της Κωνσταντινούπολης, όπου οι συμβολισμοί αυτοί κορυφώνονται στην περιοχή του μνημιακού κέντρου της πόλεως, όπου ο καθεδρικός ναός αφιερώθηκε στην Θεία Σοφία και αντιπαρατέθηκε στα θέατρα των μουσών, της Βασιλικής Στοάς. Ο επίσκοπος της πόλης, εις τύπον του διδασκάλου Χριστού, δίδασκε τη Θεία Σοφία από την καθηγητική καθέδρα στο σύνθρονο της Βασιλικής της Σοφίας του Θεού, ενώ συγχρόνως
δίπλα από το ναό, στα παιδευτήρια της βασιλικής στο Άς, φιλόσοφοι, ρήτορες και γραμματικοί, διορισμένοι από τη Σύγκλιτο και τον Αυτοκράτορα, δίδασκαν την ανθρώπινη σοφία από τους καθηγητικούς θρόνους στα θέατρα των Μουσών. Έπρεπε όμως τα σύμβολα της φιλοσοφικής και καθηγητικής αξίας του Επισκόπου να αποτυπωθούν και στην εικονογραφία. Έτσι ο Χριστός μεταμφιέζεται σε φιλόσοφο. Κάθεται στην καθηγητική καθέδρα περιοπής, κρατάει λιτάριο, προτείνει το χέρι του σε χειρονομία, διατηρεί ακροατήριο, ενώ φορά συνήθως κοιτώνα και το επίσημο ένδυμα των φιλοσόφων, το πάλιον, έτσι ώστε να νομιμοποιηθεί και ο πανταχού της Οικουμένης Επίσκοπος να ανέρχεται σε καθέδρα περιοπής και να διδάσκει. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εκκλησιαστική εντός εισαγωγικών προπαγάνδα με θετικό πρόσημο, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σύγχρονες ανάγκες επιβολής της επισκοπικής εξουσίας και αυθεντίας, με απλές όμως και δοκιμασμένες λύσεις. Η σχέση αυτή δηλωνόταν και οπτικά, στην αψίδα παραδείγματος χάρη της Σάντα Πουντενζιάννα, η οποία λειτουργεί σαν ένα διαφωτιστικότατο παράδειγμα, όπου εικονίζεται στο κέντρο ο Χριστός καθήμενος επί δίφρου, ενώ διατηρεί όλη την τυπολογία του φιλοσόφου όπως μόλις σας περιέγραψα. Ένθεν και ένθεν, δύο όμιλοι των Αποστόλων ακροώνται τη διδαχή του καθήμενου και αυτοί σε χαμηλότερες θέσεις. Το Χριστό παραστέκουν στο δεύτερο επίπεδο δύο γυναικείες μορφές. Σε τρισδιάστατο χώρο τώρα ο Επίσκοπος καθόταν αξονικά κάτω από το Χριστό της αψίδας, όπου και βρισκόταν το σύνθρονο, ενώ οι πρεσβύτεροι εκατέρωθεν του Επισκόπου, προβάλλοντας τα βάθρα μπροστά από τους εικονιζόμενους Αποστόλους. Στο παράδειγμα αυτό αναδεικνύεται η διαδραστική σχέση που υπήρχε ανάμεσα στις παραστάσεις, στα ιερά πρόσωπα που τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στα λειτουργικά κείμενα. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, η Θεού Σοφία και Δύναμης, αισθητοποιείται ως ένα σημείο με τα σύμβολα που φέρεται να κρατεί στα χέρια του. Δηλαδή, το ηλιτάριο που περιέχεται η διδασκαλία του και περιγράφονται τα έργα του και ενίοτε η ράβδοσης δυνάμεως που πιστοποιεί την θαυματουργική του ιδιότητα και τον ξεχωρίζει από τους κοινούς φιλοσόφους. Παρουσιάζεται γενιοφόρος ή αγένιος γύρω από μια εξέδρα. Δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί το θέμα των ασυγχύτως, αχωρίστος, ατρέπτος και αδιαιρέτος ενωμένων δύο φύσεων του Χριστού. Για τον γενιοφόρο τύπο έχει υποστηριχθεί ότι αξιοποιήθηκαν εικονογραφικά τα χαρακτηριστικά του θείου ανδρός, ασκητικού φιλοσόφου και θαυματοποιού της εθνικής εικονογραφίας. Ενώ για τον αγένιο τύπο, μάλλον πρέπει να αναζητήσουμε τα πρότυπα στα πορτρέτα της αυτοκρατορικής προσωπογραφίας για να δηλωθεί η θεϊκή δύναμη, προέλευση και καταγωγή, καθώς και η φιλανθρωπία του Σωτήρος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήδη στην ομιλία του προς τον Σύλλογο των Αγίων θέτει για πρώτη φορά τις βάσεις για τη συνάντηση της πλατωνικής με τη χριστιανική διδασκαλία. Παρουσίασε τον Χριστό ως ιερό διδάσκαλο και τη διδαχή του ως φιλοσοφική, χρησιμοποιώντας πλατωνικούς όρους. Ο δε Ευσέβιος Κεσαρίας, στον πανηγυρικό του λόγο του έτους 336 προς τιμή του Κωνσταντίνου, συμμερίζεται τις ιδέες του και μάλιστα παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό ως φιλόσοφο διδάσκαλο σύμφωνα με το πρότυπο του φιλοσόφου ιερέα των Μουσών. Η χριστιανική διδασκαλία ως σύστημα περιγράφεται με τους όρους της φιλοσοφικής και μουσικής αγωγής της αρχαιότητας. Μάλιστα η μουσική ως έμπνευση των Μουσών που σχετίζεται με την αρχαία σοφία επιστρατεύεται προκειμένου ο Χριστός να παραβληθεί με τον Ορφέα. Το σώμα του Χριστού, όπως και του Σωκράτη, χαρακτηρίζεται ως άγαλμα σοφίας. Οι ιδεολογικές αυτές ζυμώσεις, καθόλου άγνωστες σε χριστιανούς λογίους παραγγελιοδότες, λαϊκά μέλη της Εκκλησίας ή ανήκοντας στον κλήρο, συνθέτουν το αρμονικό υπόβαθρο των εξελίξεων στο πεδίο της εικονογραφίας και της γλυπτικής κατά τον 4ο, 5ο και 6ο αιώνα. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συγκλήθηκε στην Χαλκιδόνα το 451, θέτει νέες βάσεις και ανοίγει νέους δρόμους καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας. Μέχρι όμως να γίνουν αποδεκτές και κατανοητές οι θέσεις της,
ο αρχαίος κόσμος θα δίνει δυναμικά το παρόν. Το θέμα του Χριστού ως φιλοσόφου είναι ουσιαστικά και αυτό που τελικά επικράτησε μέχρι τις ημέρες μας. Ο Χριστός εικονίζεται να φορά εσωτερικά χιτώνα ερυθρού χρώματος, σύμβολο της ανθρώπινης φύσεως, και εξωτερικά περιτυλίσσεται με μανδύα κυανού χρώματος, σύμβολο της θεϊκής του φύσεως. Η τυπολογική αυτή ενδυμασία αποτυπώνει την αποκρισταλωμένη ήδη από αιώνες συνήθεια των φιλοσόφων, οι οποίοι αντέγραφαν την πρωτοτυπία που εισήγαγε για πρώτη φορά στην Αθήνα ο Σωκράτης, όταν εμφανίστηκε ενδεδειμένος κατάσαρκα μόνο ένα μανδύα, του οποίου μάλιστα οι άκρες ήταν τριμμένες από τη χρήση και ονομάτισαν το ένδυμα αυτό ως τρίβον. Μέσα από τους διαλόγους του Πλάτωνος συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ενδυμασία του Σωκράτους αναλύεται σε τρεις βασικές εμβληματικές συνιστώσεις: στη λιτότητα, στην αρετή και στον ανδρισμό. Έννοιες που κοσμούν και τη ζωή του Χριστού. Ο τύπος της φιλοσοφικής ενδυμασίας εντάσσεται στη λογική του γραπτού ρουχισμού. Τα ενδύματα πάβουν να είναι τα πραγματικά ή να περιγράφουν μια ανάγκη και μια κατάσταση, αλλά αναπτύσσουν μια διαλεκτική με τα διάφορα περιβάλλοντα, τις αξίες, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα. Το ένδυμα πάβει να είναι ένα επεξεργασμένο ύφασμα και μετατρέπεται σε γλώσσα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στον ελληνορωμαϊκό κόσμο η ελληνική ενδυμασία, που στα λατινικά ονομάζεται palium, συνδέεται με εξευγενισμένες και ηρωικές πνευματικές μορφές. Το μοναχικό ένδυμα ονομάζεται μέχρι σήμερα πάλιο. Παρά το γεγονός ότι ο Πάπας της Ρώμης Δάμασος, σε επιστολή του στους επισκόπους της Μακεδονίας, εκφράζει την πεποίθησή του ότι δεν επιτρέπεται στους χριστιανούς να φορούν τη φιλοσοφική ενδυμασία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος επαινεί τον διάδοχό του στο θρόνο της Νέας Ρώμης, τον Μάξιμο, τον Επικληθέντα και Κοινικό, διότι ντύνεται με τη φιλοσοφική ενδυμασία και αποδεικνύει την αρμονία μεταξύ χριστιανισμού και φιλοσοφίας και δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους εθνικούς φιλοσόφους να προσεγγίσουν τον οικείο κατά την ενδυμασία χριστιανό επίσκοπο. Μπορούμε να δούμε τώρα κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη γλυπτική. Στο Εθνικό Μουσείο της Ρώμης σώζεται το ανάγλυφο που βλέπετε, μαρμάρινο θράψμα στο οποίο απεικονίζεται η σκηνή της επί του όρου ομιλίας του Χριστού. Στο κέντρο της σωζωμένης παράστασης, ο Χριστός καθήμενος με προτεταμένο το δεξί πόδι και να σηκωμένο το δεξί του χέρι σε στάση διδαχής, είναι ενδεδειμένος μόνο με το φιλοσοφικό τρίβωνα, γυμνόστιθος, και με το αριστερό χέρι κρατά ηλιτάριο με τη διδασκαλία του. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του θυμίζουν έντονα τον Ασκληπιό με τα βοστριχοειδή μαλλιά και γένια. Εκατέρωθεν του Χριστού εικονίζονται Απόστολοι, ένας εκ των οποίων φέρει μόνο τη φιλοσοφική ενδυμασία και κρατούν ηλιτάριο. Στο κάτω μέρος της παράστασης εικονίζεται σχηματικά ο λαός που ακροάται την ομιλία. Το έργο χρονολογείται περίπου στο 300 μετά Χριστόν. Το επόμενο παράδειγμα βρίσκεται στο Μουσείο του Βατικανού. Σαρκοφάγος με βιβλικές σκηνές. Στην εικόνα, δεύτερος από τα δεξιά, εικονίζεται ο Χριστός ενδεδειμένος χιτώνα και φιλοσοφικό ημάτιο, αγένιος, και κρατά με το αριστερό του χέρι ηλιτάριο και με το δεξί την ράβδο της δυνάμεως, και να αγγίζει με αυτήν τις έμπροσθέν του κείμενες καλάθους με τους άρτους. Στο κέντρο της παράστασης εικονίζεται πάλι ο Χριστός στον ίδιο τύπο να παραστέκεται από Αποστόλους, οι οποίοι του προσφέρουν για να ευλογήσει τους ηχθείες και τους άρτους ώστε να πολλαπλασιαστούν. Πρόκειται για τις γνωστές αφηγήσεις των Ευαγγελίων. Το έργο χρονολογείται στον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Το επόμενο παράδειγμα βρίσκεται σε μουσείο στην Νότια Γαλλία. Σώζεται μαρμάρινη σαρκοφάγος, στην οποία στο κέντρο ο Χριστός, με μακριά κόμη και γένια καθήμενος σε υπερυψωμένο θρόνο, πατήσει υποπόδιο. Κρατεί ανεπτυγμένο κώδικα, από τον οποίο διδάσκει τους επίσης καθήμενους σε χαμηλότερες όμως θέσεις Αποστόλους, οι οποίοι τον περιστοιχίζουν, χωρισμένοι σε δύο ομίλους. Όλοι είναι ενδεδειμένοι με χιτώνα και φιλοσοφικό ημάτιο. Το έργο χρονολογείται στον 4ο μετά Χριστόν αιώνα.
Στο μουσείο των Διοκλητιανών Θερμών της Ρώμης φυλάσσεται αγαλματίδιο, το οποίο από τους περισσότερους μελετητές έχει θεωρηθεί ότι αποτελεί αλληγορία του Χριστού ως φιλοσόφου. Παριστάνει έφηβο, με επίσημη στάση και χειρονομία, να κάθεται σε πτυχωτό δίφρο, με ρησίνοτο, με πλάτη δηλαδή. Φορεί χιτώνα και το επίσημο ένδυμα των φιλοσόφων. Με το αριστερό χέρι κρατεί ηλιτό, ενώ το δεξιό εκτινόταν στη γνωστή και από τα παραδείγματα της αρχαιότητας χειρονομία του ρήτορα. Το έργο χρονολογείται μεταξύ των ετών 350 και 375. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρλ στη Γαλλία σώζεται μαρμάρινη σαρκοφάγος, η οποία φέρει ανάγλυφη παράσταση στον Χριστό να διδάσκει τους Αποστόλους. Ο Ιησούς κάθεται σε υπερυψωμένο θρόνο, πατεί σε υποπόδιο, φέρει το πάλιο και κρατά με το αριστερό του χέρι ανοιχτό κώδικα, ενώ με το δεξί δείχνει προς αυτό σε στάση διδασκαλίας. Σε χαμηλότερες θέσεις κάθονται οι ακροατές της διδασκαλίας, Απόστολοι, οι οποίοι είναι ενδεδειμένοι και εκείνοι το φιλοσοφικό πάλιο και κρατούν κλειστά ηλιτάρια. Την παράσταση πλαισιώνει επιστήλιο, το οποίο προβάλλει τη μορφή του Χριστού ως κεντρική και εξέχουσα. Το έργο χρονολογείται περίπου στα 400 μετά Χριστόν. Λεπτομέρεια από την μαρμάρινη σαρκοφάγο που βρέθηκε στην Άρλ της Γαλλίας και φυλάσσεται στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης στην ίδια πόλη. Είναι το επόμενο παράδειγμα. Στην παράσταση εικονίζεται ο Χριστός όρθιος και αγένιος, φορά το φιλοσοφικό πάλιο και κρατά με το αριστερό του χέρι κλειστό ηλιτάριο. Το δεξί χέρι είναι προτεταμένο και ακουμπά τους οφθαλμούς νεαρού, προφανώς τυφλού, τους οποίους θεραπεύει όπως υπενίζεται το έργο. Στη σκηνή παρίσταται ως μάρτης του γεγονότος ένας εκ των Αποστόλων. Υψηλόκορμα δέντρα, στους κλάδους των οποίων φωλιάζουν πτηνά και ερπετά, πλαισιώνουν την παράσταση. Το έργο χρονολογείται στον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Η μαρμάρινη σαρκοφάγος της Δομητήλας, που φυλάσσεται επίσης στο Μουσείο του Βατικανού, παρουσιάζει διάφορες σκηνές από τα πάθη του Κυρίου και την Ανάσταση. Ο Χριστός, τόσο στη σκηνή όπου ένας στρατιώτης του φορά ακάνθινο στέφανο, όσο και σε εκείνη που οδηγείται από στρατιώτη έμπρος από τον Πιλάτου, παρουσιάζεται αγένιος, φορώντας την επίσημη φιλοσοφική ενδυμασία και κρατά κλειστό ηλιτάριο. Η πνευματικότητα της μορφής τονίζεται από τη σημειολογία της φιλοσοφικής ενδυμασίας, που έρχεται σε αντίθεση με τους κοντούς στρατιωτικούς χιτώνες του Πιλάτου και των στρατιωτών. Το έργο χρονολογείται στα μέσα του 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Στο Μουσείο του Βατικανού φυλάσσεται και η λεγόμενη δογματική σαρκοφάγος. Είναι κατασκευασμένη από μάρμαρο και φαίνεται να απηχεί τα δόγματα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Φέρει δύο διακοσμητικές ζώνες με παραστάσεις βιβλικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην άνω ζώνη παριστάνεται ο Χριστός και στους δύο τύπους, δηλαδή με γένεια και αγένιος, ενώ αριστερά ο Χριστός ως λόγος παρουσιάζεται ως ο δημιουργός του Αδάμ και της Εύας. Κάθεται σε θρόνο, φέρει φιλοσοφική ενδυμασία και πλαισιώνεται από δύο άλλους άνδρες που φορούν τα ίδια ενδύματα και συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Το έργο χρονολογείται στο πρώτο μισό του 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Μια άλλη μαρμάρινη σαρκοφάγος, η λεγόμενη της Αγάπης και του Κρισκεντιανού, η οποία βρίσκεται στο Μουσείο του Βατικανού, φέρει διακόσμηση με βιβλικές σκηνές, κυρίως από τη ζωή του Αποστόλου Πέτρου. Σε τέσσερις από αυτές εικονίζεται και ο Ιησούς Χριστός, σε αγένιο τύπο, όρθιος, κρατώντας κλειστό ηλιτάριο με το αριστερό χέρι και με το δεξί, είτε διδάσκει, είτε θαυματουργεί, είτε ευλογεί. Σε όλες τις παραστάσεις φέρει τη γνωστή φιλοσοφική ενδυμασία. Το έργο χρονολογείται στα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Στο Μουσείο του Καπιτολίου στη Ρώμη σώζεται μαρμάρινη σαρκοφάγος, την οποία εικονίζεται ο Χριστός ως θαυματουργός, διδάσκαλος, σωτήρας μέσω της Εκκλησίας. Ο Χριστός καθήμενος επί δίφρου πατεί σε υποπόδιο και είναι ενδεδειμένος στον φιλοσοφικό τρίγωνα. Κρατά κώδικα Ευαγγέλιο, το οποίο παραδίδει στη γυναικεία μορφή που στέκεται μπροστά του. Η ματιά της γυναίκας αποκαθιστά έναν αόρατο δεσμό ανάμεσά της και στο Ευαγγέλιο του που κρατεί υψωμένο ή σε όσα βγαίνουν από το στόμα του. Εικονογραφικώς συμπίπτει
με τη Μούσα που συνομιλεί με τον μουσικό άνδρα και μας θυμίζει τον Σωκράτη τον μυστικό διάλογο με την Διοτήμα. Ο πυρήνας της σύνθεσης με τον Χριστό ως φιλόσοφο και με παραπλεύρος γυναικεία μορφή απαντάται στη Ρώμη από τα μέσα του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος. Το έργο χρονολογείται στον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Από τα υψωμαθιά της Κωνσταντινούπολεως που έρχεται η εικονιζόμενη μαρμάρινη σαρκοφάγος που φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο του Βερολίνου. Εικονίζεται ο Χριστός στο κέντρο πλαισιωμένος από δύο κίονες που απολύγουν σε αιτωματική επίστεψη. Αγένιος, με βοστριχοειδή κόμη, φορά το επίσημο φιλοσοφικό ένδυμα και προφανώς κρατούσε ηλιτό με το αριστερό του χέρι. Εκατέρωθέν του παραστέκουν δύο Απόστολοι. Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, ταξιδέψαμε μαζί στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού και γίναμε μάρτυρες της δυναμικής και της ελευθερίας που χαρακτηρίζουν και διέπουν την υπόσταση και τις επιλογές της Εκκλησίας. Πάντα έβρισκε τρόπους να γονιμοποιεί το παρολίγο νεκρό, να ευαγγελίζει το λαό μέσω γνωρίμων σε αυτών σχημάτων και τρόπων, ώστε να γίνεται εύληπτο το κήρυγμά της, το φανερούν τη δόξα της θεότητας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας γίνει τούτη η συνάντησή μας αφορμή, ώστε να αντισταθούμε στο ενδεχόμενο μουσιοποίησης της Εκκλησίας και υπαγωγής της ως δέσμια σε έναν ορθοδοξόσχημο προτεσταντισμό. Ευχαριστώ.